Φίλες και φίλοι, είμαστε πάλι μαζί, το Βήμα των Πολυτέκνων, ενημερωτική εκπομπή σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητος αφενός μεν και αφετέρου δε σε βασικά θέματα τα οποία θα πρέπει να τα απαιτήσουμε πλέον, ούτε να αιτούμε, να υπετούμε, να τα απαιτήσουμε από την πολιτεία, ούτως ώστε μέσα στα πλαίσια αυτά η ελληνική οικογένεια και δι' η πολύτεκνη οικογένεια να αναρρώσει, να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την υπογεννητικότητα και να δημιουργήσουμε τη Νέα Ελλάδα. Η Νέα Ελλάδα χωρίς Έλληνες δεν μπορεί να γίνει και η Νέα Ελλάδα την οποία απαγγέλλονται κάποιοι δεν γίνεται δια μαγείας. Ούτε με τους λάθρομετανάστες, ούτε με τους οικονομικούς μετανάστες. Αυτοί έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα, κάθονται λίγα χρόνια και θα φύγουν. Αυτοί το χρήμα το οποίο μαζεύουν εδώ το στέλνουν στην πατρίδα τους. Εμείς γινόμαστε φτωχότεροι και οι άλλοι γίνονται πλουσιότεροι. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και εμείς τα λέγαμε από χρόνια. Και τα λέγαμε γιατί. Γιατί ξέραμε, είχαμε δημογραφικά στοιχεία. Δημογραφικά στοιχεία τα οποία μία φορά επιχειρήθηκε το 1993 να γίνει η ειδική έκθεση από την Βουλή των Ελλήνων, τότε το λεγόμενο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής, το 1993, το οποίο έκανε ο τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, και σε εκείνο το πόρισμα αναγραφόταν τι ακριβώς θα γίνει μετά από 30 χρόνια. Ιδού λοιπόν η Ρόδος. Το πείδημα έγινε, ιδού η Ρόδος. Η Ρόδος αυτή είναι. Χωρίς παιδιά είναι η λεγόμενη Ελλάδα, χωρίς παιδιά, χωρίς οικογένεια. Αυτό θέλαν, αυτό επέτυχαν. Λοιπόν, αυτό το πόρισμα έγραφα μέσα πολλά και διάφορα τα οποία η πολιτεία, οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν τήρησαν. Υπήρξε μια περίοδος αναλαμπής. Και εδώ θα το τονίσω ιδιαίτερα γιατί αξίζει να μπαίνουμε σιγά σιγά στο νόημα διότι η εκπομπή αυτή θα έχει και ορισμό, δηλαδή θα δίνει στοιχεία τέτοια τα οποία θα μπορείτε και εσείς να καταλαβαίνετε πώς ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε εδώ. Το 1900, τελευταία φορά, μετά από το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής, μετά από τις αποφάσεις που πάρθηκαν από την τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, τότε πραγματικά η ελληνική οικογένεια είδε μια άνθηση και στα παιδιά. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά. Η σχέση γεννήσεων ήταν 1 προς 2,5, 2,7. Περίπου είχαμε αγγίξει το 2,9, δηλαδή αναλογούσε σε κάθε μητέρα, σε κάθε Ελληνίδα, 3 παιδιά. Ήταν μεγάλη επιτυχία μέχρι το 1999. Βέβαια και αργότερα, εκεί το 1999, επιχειρήθηκε από τον τότε πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα τον Σιμίτη, να καταργήσει την Πολυτεχνία, να αφαιρέσει τα δικαιώματα της Πολυτεχνίας και πολλά άλλα. Σε ένα νομοσχέδιο το οποίο το φέραν ξαφνικά. Ευτυχώς, πάρα πολλοί βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ αντέδρασαν δυναμικά και ένας από αυτούς ήταν και ο βουλευτής τότε ο κύριος Παπαθεμελής, ο οποίος οριστικά έστειλε αυτό τον νόμο, δεν πρόλαβε να γίνει, ήταν σχέδιο νόμου, το έστειλε στον Κάλαθο των Αχρήστων. Μετά τον Κώστα Σιμίτη ήρθε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος πραγματικά στην οκταετία από το 2004 μέχρι το 2009 περίπου, εκεί έγιναν ό,τι έγιναν και αυξήσαμε τις γεννήσεις. Δόθηκαν κίνητρα στους δασκάλους, χωρίς επιτηρίδα, εφόσον κάνουν τέταρτο παιδί, να μπαίνουν στην εκπαίδευση. Δόθηκαν σημαντικά κίνητρα και επιδόματα τότε στις οικογένειες, ούτως ώστε να υπάρχει κίνητρο για να κάνουν και να γεννούν παιδιά οι ελληνικές οικογένειες. Μετά από αυτό ήρθε το χάος. Το 2009, το 2010 ξεκίνησαν τα μνημόνια. Λέγαμε θα είναι το πρώτο μνημόνιο. Δυστυχώς ήταν 3 τα μνημόνια και να μην πω και περισσότερα, τα οποία δεν τα καταλαβαίναμε. Χάσαμε και τον αριθμό. Από το 2009 ανέλαβε πάλι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ήταν καταστροφέας της οικογενειακής πολιτικής, της δημογραφικής πολιτικής. Δεν έφυσε τίποτα όρθιο. Από εκεί και μετά όλες οι άλλες κυβερνήσεις ακολούθησαν μνημονιακές πρακτικές. Με αποτέλεσμα να καταργηθούν οι συντάξεις, να καταργηθούν τα επιδόματα, να καταργηθούν τα κίνητρα τα οποία δινόταν στην ελληνική οικογένεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την γενιά των Ελλήνων. Στο άρθρο 21 του Συντάγματος, παράγραφος 2 και 3, αναφέρεται σαφώς και λέει
Η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την πολυτεκνία, την παιδική ηλικία και την μητρότητα. Άρα λοιπόν, με βάση αυτά, έχει υποχρέωση η πολιτεία και η πολιτεία δεν είναι μόνο η πολιτεία η κεντρική κυβέρνηση, είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία θα πρέπει να εστερνιστεί το ρόλο της αφενός μεν και αφετέρου να αναλάβει και αυτή τις ευθύνες. Διότι δεν μπορείς να αφήνεις ένα δήμο, έστω, όποιος δήμος είναι αυτός, δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα, να βλέπεις ότι καταραίει, δεν υπάρχουν νέοι και ο δήμαρχος να ασχολείται περί άλλων πραγμάτων. Να μην αναφέρω γιατί ίσως στοχοποιηθούν κάποιοι και πάλι γίνω κακός. Γιατί έτσι γίνομαι κακός. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι βουλευτές, οι οποίοι πέρασαν από εδώ αυτή την πράγμα. Όταν πήγαιναν στη Βουλή και ψήφισαν αντιδημογραφικά μνημόνια, τους άρεσε. Ήταν καλό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, πώς μπορούμε να βρούμε εκείνα τα εργαλεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτήν τη δημογραφική κατάρρευση. Θα επιμείνω, αγαπητοί μου αδελφοί, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την συνεχόμενη αναφορά μου στο δημογραφικό πρόβλημα. Θα επιμείνουμε γιατί πρέπει να γίνει. Και πέρα από όλο αυτό το οποίο σιγά σιγά δεν υπάρχουν νέοι να κάνουν οικογένεια, έχουμε και την μετανάστευση. 1 εκατομμύριο κόσμος παραγωγικός, Ελληνόπουλα, έφυγαν στο εξωτερικό. Αυτά τα παιδιά δεν θα κάνουν Ελληνόπουλα ή αν κάνουν αμυγής γάμου. Άρα λοιπόν, αν ήταν αυτά τα παιδιά εδώ και αν η πολιτεία φρόντιζε αυτά τα παιδιά και όλα μορφωμένα με πτυχία να ήταν εδώ στην πατρίδα, να κάνουν οικογένεια και να γεννήσουν παιδιά με δημογραφικά κίνητρα, εσείς τι λέτε, και η οικονομία θα πήγαινε καλά, αλλά και γενικά όλη η πατρίδα και δεν θα είχαμε αυτές τις απειλές, διότι μην ξεχνάμε. Και να μην νομίζετε ότι έχουμε βοηθούς, θα μας στηρίξει η συμμαχία, θα μας βοηθήσουν ποιοι. Από το 1821 και μετά πάντα μας βοηθούν και κανένας δεν μας βοηθάει. Κανείς απολύτως. Οτιδήποτε έκανε η πατρίδα το έκανε από μόνη της. Από Έλληνες πατριώτες. Ούτε συμπολίτες, ούτε συμπολίτησες. Πατριώτες. Είμαστε Έλληνες πατριώτες. Συνέλληνες. Αυτοί είμαστε. Μπορείς να βγάζεις και να εκφράζεις λόγο και να λες συμπολίτη τον δημότη σου. Τι θα πεις συμπολίτης. Πού ζεις. Σε άλλη χώρα, σε άλλο πλανήτη. Στην Ελλάδα ζεις. Αυτές οι ορολογίες είναι που λίγο μας έχουν μπερδέψει. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο. Ξέρετε ότι υπάρχει τα προγράμματα εστία 1 και εστία 2. Πηγαίνω από το ένα στο άλλο, αλλά πρέπει αυτά όλα να τα συνοψίσω. Γιατί δίνω αντικειμενικά, μιλώ αντικειμενικά, δίνω αντικειμενικά στοιχεία. Και όχι υποκειμενικά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα εστία 1 και εστία 2. Μπείτε μέσα στο διαδίκτυο να το διαβάσετε. Είναι απίστευτο, είναι τρομερό. Τρομερό. Δίνει σε λαθρομετανάστες και σε ανήλικα, λέει, προστατευόμενα τα οποία είναι 18, 19 και 20. Πού ανήλικα. Αυτοί 12 χρονών παντρεύονται και κάνουν ένα σωρό παιδιά. Αυτά τα ανήλικα, τα ασυνόδευτα, τα δίνουν στέγη, τροφή, ίντερνετ, ρεύμα και χρήματα 400 ευρώ. Το καθένα. Το καταλαβαίνετε. Και τα Ελληνόπουλα δεν έχουν 2 ευρώ να πιούνε έναν καφέ και ζητούν από τη γιαγιά και τον παππού και από τη μαμά. Και λένε κάποιοι περίεργοι να πάτε να δουλέψετε. Πού να δουλέψουμε. Έχουν δουλέψει, υπάρχουν δουλέψει. Πού να δουλέψουν. Εδώ φύγαν οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες και αυτοί που ήταν λαθρέα εδώ και δεν δουλεύουν. Αυτοί θα πάνε να δουλέψουν, οι Έλληνες. Πώς, με ποια κίνητρα, με τι μισθό, με τι κριτήρια. Τι είναι η αλήθεια. Στην πείνα, κανένας δεν δουλεύει. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα τα υπέγραψαν βουλευτές, η ελληνική πολιτεία, το πρόγραμμα Εστία 1 και Εστία 2. Αν τα διαβάσετε θα πέσουν τα μαλλιά σας, απίστευτα πράγματα. Δεν τα λένε, δεν φωνάζουν, τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η ελληνική οικογένεια αυτή τη στιγμή βάλεται και βάλεται άσχημα. Και σαν θεσμός, πνευματικά, ιστορικά και βιολογικά. Βιολογικά. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα,
καθημερινής επιβίωσης. Αλλάζουν χέρια, περιουσίες. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά. Δεν μπορούν να πληρώνει μια πολύτεκνη οικογένεια τρία ενίκια, ένα στην Κρήτη, ένα στην Πελοπόννησο και ένα στα Γιάννενα ή στη Θεσσαλονίκη. Αναγκάζονται να συρρυκνωθούν. Έχουν κατεργηθεί οι μεταγραφές των πολυτέκνων. Από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω. Πάλι κακώς θα γίνω. Θα μου πει, λες. Και τι προτείνεις, θα σας πούμε. Από το 2009 μέχρι τώρα, θα σας πω μόνο τι έχουν καταργήσει. Το αφορολόγητο ποσό για τους πολυτέκνους και τις οικογένειες με παιδιά εξισώνονται όπως οι άγαμοι. Είναι απίστευτο. Το επίδομα πολυτέκνων και τετάρτων που δινότανε καταργήθηκε. Η ισόβια σύνταξη καταργήθηκε. Τους έφταιγε τα 100 ευρώ, τα οποία τα δίνουν αλλού. Είπα προηγουμένως που τα δίνουν τα 100 ευρώ και όχι 100, 400. Εμείς είχαμε ένα τιμολόγιο μειωμένο στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ άλλαξε χέρια και από δημόσιος οργανισμός έγινε ιδιωτικός οργανισμός όπως ο ΟΤΕ και κάτι εταιρείες ίδρυυσης και αποχέτευσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν δημοσίου χαρακτήρα. Άλλαξαν, έγιναν ιδιωτικές. Και αυτές οι εταιρείες σταμάτησαν να χορηγούν μειωμένα τιμολόγια στις πολύτεκνες οικογένειες. Όπως και ο ΟΣΕ, ο οποίος έγινε τρένοσε, έγινε οτιδήποτε έγινε και τώρα γράφεται Hellenic Train. Το έχουν πάρει οι Ιταλοί και οι Ιταλοί με το καινούργιο τρένο το οποίο δρομολογούν Αθήνα-Θεσσαλονίκη το Βέλος, απαγορεύουν στους πολυτέκνους να έχουν πτωτική, εκπτωτική δηλαδή εκπτωτικό εισιτήριο. Το καταλαβαίνετε, πού έχουμε φτάσει. Και υπήρχε ένα πρόγραμμα με τη ΔΕΗ και γενικά με οποιονδήποτε πάροχο, εφόσον έχεις 4 ανήλικα παιδιά ή σπουδάζουν μέχρι 23 ετών, δικαιούσε το 50% και μέχρι ένα ορισμό κιλοβατόρων. Αυτό το προνόμιο καταργήθηκε. Και αυτή η οικογένεια καλείται τώρα, με αυτή την ενεργειακή κρίση και την διατροφική κρίση, καλείται αυτή η οικογένεια να πληρώνει με 5, 6, 7, 8 παιδιά το ίδιο την κιλοβατόρα με έναν άγαμο, ένα άτομο, το οποίο μπορεί να κοιμηθεί σε ένα κελάκι μικρό, 1x1, 2x1 και να ζήσει με ένα μικρό θερμαντικό σώμα. Αυτή η οικογένεια, η πολύτεκνη με 4, 5, 6 και 7 παιδιά, πώς θα ζήσει, τι να πληρώσει πρώτα, το ρεύμα, το πετρέλαιο, τη διατροφή, τα σχολεία, τους παιδικούς. Τι να πληρώσει αυτή η οικογένεια. Τα βιβλία, δωρεάν παιδεία. Τα μαθήματα. Τα ενίκια, αν σπουδάζει ένα ή δύο παιδιά μεγάλα. Αυτή είναι η μέρη, αυτή είναι η μάνα, η πολιτεία, η οποία καταστρέφει την ελληνική οικογένεια. Και τα παιδιά απογοητευμένα πλέον αποστρέφουν το βλέμμα τους από κάθε τι κοινό. Δεν θέλουν να ασχολούνται ούτε να ακούν ούτε για εκλογές, ούτε για πολιτεία. Και εδώ είναι το λάθος το μεγάλο, φίλες και φίλοι, ότι το έλεγε παλιά και ο Πλάτων, ότι αυτοί οι οποίοι δεν ασχολούνται με την πολιτική, το υγιές κομμάτι δεν ασχολείται με την πολιτική, αφήνουν σε κάποιους άλλους, να μην πω το χαρακτηρίσω, να ασχοληθούν αυτοί με την πολιτική και ειδού τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να κάνεις μπάνιο στην παραλία και να μην πας να ψηφίσεις και μετά να έχεις απέτηση γιατί εκείνο, γιατί δεν μου δίνουν χρήματα, γιατί δεν έχω δουλειά. Μέλατε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, η χειραγώγηση στην πολιτική είναι και αυτό ένα τέχνασμα. Το έλεγε και ο Μακιαβέλη. Πέρα από αυτό όμως, να συνεχίσω λίγο. Η πρόταξη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών που γινόταν, όπως σας είπα, στην περίοδο του Κώστα Καραμαλή σε προηγούμενη εκπομπή, σταμάτησε. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι πολυτέκνοι που μπήκαν στην εκπαίδευση, οι άλλοι τους είδαν ότι ήταν βάρβαροι. Αυτοί δεν κόστησαν κάτι, δυστυχώς. Ευτυχώς όμως μπήκαν στην εκπαίδευση και υπάρχουν ακόμη. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ξέρετε πόσα παιδιά είχαν γεννηθεί την περίοδο εκείνη. Από το 2004 μέχρι το 2009, πάρα πολλά. Πάρα πολλά παιδιά. Και μπήκαν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί. Και κάναν και ένα και δύο παιδιά επιπλέον. Και τέταρτο και πέμπτο παιδί. Γιατί τώρα δεν υπάρχουν σχολικές αίθουσες. Κάθε χρόνο συρρυκνώνονται οι σχολικές αίθουσες. Συγχωνεύονται σχολεία,
γυμνάσια και λύκεια. Η οροφή του στρατεύματος έχει κατέβει. Δεν υπάρχει στρατός. Σε κάθε μονάδα μπαίνουν 5-6 Ελληνόπουλα, αυτοί και κάτι εθελοντές να πλαισιώσουν τη μονάδα, η οποία μονάδα για να πάει στον πόλεμο, αντί να έχει 10 και 15 στρατιώτες, πρέπει να έχει 200 και 300. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μην γελέστε. Η μείωση των προσλήψεων στους πολυτέχνους ήταν 20%, το πήγαν στο 15%. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έμφυα. Επιβάλλεται έμφυα. Στα στοιχαστικά κριτήρια. Το ίδιο είναι να έχεις, σας είπα, 5, 6, 7 παιδιά και ένα. Κριτήρια αποκλεισμού τα κοινωνικά προνοιακά επιδόματα. Δυστυχώς δεν δίνουν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Σταμάτησαν και αυτά έστω τα πορτοκάλια τα οποία αποσυρώταν και τα δίναν στις πολυτεχνικούς συλλόγους, σταμάτησε και αυτό το πρόγραμμα. Και τώρα υπάρχει το πρόγραμμα ΤΕΒΑ και από εκεί και πέρα το διαχειρίζονται με άλλα κριτήρια, με όσοι έχουν ΚΕΑ. Μα όσοι έχουν ΚΕΑ, εντάξει. Είναι και αυτό μια φιλοσοφία. Αλλά να δούμε λίγο και τις παραπάνω οικογένειες, οι οποίες από το διάστημα του 2009 και μετά έχουν προσταθεί χιλιάδες οικογένειες σε αυτό το εισόδημα, αλλά λόγω του ότι παρουσιάζουν μια φορολογική δήλωση ή το εκαθαριστικό τους είναι λίγο παραπάνω από τις 2.500-3.000 ξέρω εγώ 4.000, δεν μπορούν να πάρουν και το ΚΕΑ. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν έστω τουλάχιστον μια αξιοπρέπεια. Έτσι, δεν ζητιανεύουν. Εμείς είχαμε πει και είχαμε στείλει υπομνήματα πάρα πολλές φορές σε όλες τις κυβερνήσεις, αλλά φωνήβω όντως εν τη έρημο. Αυτό το πόρισμα που έγινε μία το 2003, μία φορά το 2003, το 1993, έγινε ξανά επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Τότε αποφασίστηκε να γίνει μία παροδία, θα το πω έτσι, κοινοβουλευτική συνάθρηση εκεί κάποιων άσχετων, το λέω ξανά, κάποιων άσχετων με τον πρόεδρο της Βουλής να συζητήσουν πολυτεχνικά θέματα και να πάρουν αποφάσεις για το τι γίνεται με την υπογεννητικότητα. Ποιοι αυτοί οι άσχετοι που δεν είχαν καν παιδιά. Και αν από αυτούς είχε ένα, το πολύ πολύ να έχανε 1,5, συγγνώμη, 2, αυτοί. Δεν κάλεσαν καν την ΑΣΠΕ, την Ανωτάτης Ομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος, η οποία είναι εταίρος, θεσμικός εταίρος, για να δώσει στοιχεία για να διαμορφώσουν το πόρισμα. Εν πάση περιπτώσει, είτε πηγαίναμε εμείς είτε δεν πηγαίναμε, το πόρισμα αυτό είτε βγήκε είτε δεν βγήκε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Οι πολιτικές αυτές τις ρίξαν στον καλάθι των αχρήστων και από εκεί και πέρα ήταν παμφόλυγες τότε, οι οποίοι λέγανε ότι θα λύσουμε και το δημογραφικό και ερχόταν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων στη Βουλή και λέγανε ότι εγώ είμαι υπερήφανος επειδή παραλαμβάνουν λάθρομετανάστες, ο άλλος έλεγε να τους δώσουμε σπίτια, ο άλλος έλεγε να τους δώσουμε επιδόματα και έτσι λοιπόν η ελληνική οικογένεια και τα Ελληνόπουλα και οι Ελληνίδες ήταν στην πείνα και είναι στην πείνα. Όλα αυτά συρρυκνώνουν την πατρίδα μας, συρρυκνώνουν το έθνος. Ακούγονται κραυγές σαν τη δική μου, αλλά δεν πειράζει. Θα κραυγάζουμε, θα λέμε την αλήθεια, θα τα λέμε όπως πρέπει. Θα τα λέμε γιατί πρέπει να τα λέμε εφού ετάχθημεν. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Φίλες και φίλοι, πλησιάζει βέβαια η ώρα. Εκείνο που έχω να σας πω και το ξαναλέω και πάλι, τα γραφεία μας του Συλλόγου Πολυτέχνων είναι ανοιχτά Τρίτη και Πέμπτη από τις 9 μέχρι τις 1, να άρχισε να θεωρείτε. Θέλετε να ενημερώνεστε, θα μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Πολυτέχνων, Σύλλογος Πολυτέχνων Ομοδράμας, θα ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στο Σύλλογο. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, ο Θεός να είναι μαζί σας.